φάνηκε ευδιάθετη, πάρα πολύ φιλική με τις κάμερες και με τους δημοσιογράφους. Πολύ όμορφα, απλά ντυμένη, που έδειχνε ότι έχει χάσει και λίγα κιλάκια. Ήταν συνοδευόταν από το σύζυγό της και από τα παιδιά της και νομίζω ότι μπορούμε να τη δούμε. Πάμε, δείχνουμε, βεβαίως. Η πρώτη δημόσια εμφάνιση της Ευγενίας Μανολίδου μετά από πολύ καιρό έγινε πρόσφατα και την βλέπετε στην πρωινή μελέτη. Η παρουσιάστρια μαζί με το σύζυγο και τα παιδιά τους βρέθηκαν στα εγγένεια Μουσείου Ίνου. Φανερά πιο ήρεμη και χαλαρή, η παρουσιάστρια δείχνει να απολαμβάνει τις στιγμές με την οικογένειά της. Χαμογελά στην κάμερα και στο πρόσωπό της αποτυπώνεται ξεκάθαρα μια πιο γλυκιά Ευγενία από αυτή που είχαμε μάθει. Φορώντας μια καφέ ολόσωμη φόρμα, διαγράφεται η αδυνατισμένη της σουλουέτα και για άλλη μια φορά με την εντυπωσιακή της παρουσία κλέβει τις εντυπώσεις. Θα καταρρεύσω. Δεν είναι και τόσο μακρινή η εποχή που η ματαιοδοξία έβρισκε το πλατή της χαμόγελο στην εικόνα της παρουσιάστριας, όταν εκείνη μονοπολούσε κάμερες και φώτα, απαντώντας για τα MasterChef, τον Ψινάκι, τον Τρίφωνα, τον Dancing, το ταλέντο, τα reality, τις κόντρες, τα σχόλια που δεχόταν, αλλά και την αναμφισβήτητη προσωπική της ευτυχία. Όσο δεν υπάρχουν καινούργιες ιδέες, τα ασχολούνται με εμάς. Με το γνώριμο αριστοκρατικό της ύφος, σε σημείο παρεξήγησης, κοιτώντας δηλαδή πάντα λίγα εκατοστά πάνω από τα μικρόφωνα και χαρίζοντας στο τέλος κάθε απάντησης ένα γλυκό μηδίασμα με μια μικρή κλίση του κεφαλιού, η Ευγενία μέρα με την ημέρα, μήνα με το μήνα, εκπομπή με την εκπομπή, κέρδιζε το ενδιαφέρον του κοινού με έναν τρόπο που για τα επιτυχημένα πρόσωπα της τηλεόρασης έχει δύο όψεις. Είχες ένα ύφος έτσι λίγο, όχι φιλόδοξο, ένα ύφος που υπεροπτικό. Μου τη βίδωνε λίγο. Για πες, δηλαδή πώς πρέπει να είναι το κατάλληλο ύφος για μια αυτό που κάνεις τώρα, γι' αυτό, δηλαδή τώρα που είσαι πολύ πιο ανθρώπινη και έχεις μπει και σε ένα άλλο ρόλο, δεν ξέρω, δηλαδή ήταν κάτι, είσαι ένας άνθρωπος που θέλει όλα να είναι τέλεια. Ναι. Ξέρεις, έτσι έχω μεγαλώσει. Ή αρέσεις πολύ ή δεν αρέσεις καθόλου. Το πρόβλημα είναι να είσαι αδιάφορος. Και αυτό ήταν κάτι που φρόντισε να το μάθει από πολύ νωρίς η Ευγενία Μανολίδου. Και φυσικά να το ζήσει. Διαγωνίζεται για τη φωνή της. Θα μιλήσουμε τέλος πάντων. Τώρα θα μας υποχρεύεται και να μιλάμε. Ναι. Σήμερα η Ευγενία Μανολίδου ζει μακριά από την τηλεόραση. Εκπομπή δεν έχει. Το δικό της τηλεοπτικό Requiem ήταν το ατυχές πέρασμα από την απογευματινή ζώνη του Αντένα με την εκπομπή για το Dancing. Και εσείς που ρωτάτε για την εκπομπή, για όλα αυτά τα εσωκομματικά μας, θα τα απαντήσουμε σιγά σιγά. Μην μου ρωτάτε όλες τις ερωτήσεις τώρα, περιμένετε να δω και εγώ τι θα γίνει, να προσαρμοστούμε. Μετά το ένθετο στο Σπύρο και τον Γιώργο, η Μαέστρος έκανε βαθιά υπόκληση στο τηλεοπτικό κοινό και αποχώρησε χωρίς να υπάρχει καμία ενδιαφέρουσα πρόταση, αφού το χειροκρότημα δεν ήταν πια το ίδιο θερμό για εκείνη. Ουδέν κακό αμυγές καλού. Το αρχαίο ρητό βρίσκει τέλεια εφαρμογή στην περίπτωση της Ευγενίας, αλλά και σε ένα σπίτι που έτσι κι αλλιώς τιμάει την αρχαία ελληνική γλώσσα και αποτελεί το βασικό της στήριγμα αυτή την περίοδο. Η Ευγενία είχε σταδιοδρομία έξω, οι οικογενειακοί λόγοι την κρατήσανε στην Ελλάδα και με το καλό όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου θα κάνει την πορεία της. Προτεραιότητα πλέον για την ίδια είναι τα παιδιά της. Η μόρφωση και η πνευματική καλλιέργεια είναι πολύ σημαντικά εφόδια για ένα νέο άνθρωπο και σε αυτή την κατεύθυνση κινείται για τα τρία τέκνα της. Η πλατεία της Κηφισιάς πάντοτε αποτελούσε αγαπημένο προορισμό για τις πρωινές βόλτες της παρουσιάστριας. Για έναν καφέ και ένα ελαφρύ γεύμα με μια φίλη ή για ένα υγιεινό περίπατο στις βιτρίνες και στην ελκυστική αγορά της περιοχής. Το σπίτι της στα βόρεια προάστια γεμίζει από μουσικές του κόσμου που πλέον μπορεί να τις απολαμβάνει με μεγαλύτερη πνευματική ηρεμία και ψυχική γαλήνη. Μέσα από τα χόμπι της, τα οποία περιλαμβάνονται και κάποια μαθήματα χορού, έχει ξαναβρει το χαμόγελό της. Η Ευγενία Μανολίδου έχει πλέον πολύ ελεύθερο χρόνο, όχι μόνο για να σκεφτεί τα λεφτά της και τις επόμενες κινήσεις της στην τηλεοπτική σκακέρα, αλλά και για να πάει σε αγαπημένες συναυλίες και να παραβρεθεί σε κοσμικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις που τόσο της είχαν λείψει. Κρατάει επαφή με το κοινό της μέσω Facebook, αλλά αποφεύγει να δώσει συνεντεύξεις, να εκτεθεί σε κάμερες, χτίζοντας παράλληλα το νέο της προφίλ, που θα την βοηθήσει επικοινωνιακά στη μεγάλη επιστροφή. Τι κάνετε, ε? Ήρθαμε να σας πούμε μια καλημέρα. Έχω παρακαλέσει, όχι έξω από το σπίτι. Ευχαριστώ. Καλό. Ήρθαμε να σου πούμε μια καλημέρα και να μας πεις για τα τηλεοπτικά που θα απουσιάζεις. Το χαρακτηριστικό αυτού, κύρος πρεστής σταθερότητα. Ίσως πάνω σε αυτό το τρίπτυχο στηρίχθηκε και η διαρροή ότι έχει δεχτεί πρόταση από το Sky. Δεν ισχύει. Ωστόσο, ο Γιάννης Λάτσιος δείχνει να την υπολογίζει για το άλλο μισό της σεζόν. Την Ευγενία την αφήνεται τελείως εκτός από το πρόγραμμά σας, όπως αντιλαμβάνομαι. Καθόλου. Έχουμε
το Ελλάδα έχει ταλέντο που θα το δούμε. Πιστεύω ότι θα βγει γύρω στο Μάρτιο, όλα αυτά εξαρτώνται, διότι δεν μπορούμε να ανακοινώνουμε πράγματα με δεδομένη, αν θέλετε, την αβεβαιότητα την οικονομική που υπάρχει σήμερα στην αγορά. Μέχρι χτες ήταν για πολλούς μία διεκπαιρεωτική παρουσιάστρια. Ένα καλογιαλισμένο γρανάζι μιας μηχανής που λειτουργούσε καλά. Η Ευγενία θέλει να επιστρέψει, παίρνοντας την εκδίκησή της από όσους έσπευσαν να πούν ότι τελείωσε. Και εκείνη ξέρει πολύ καλά πως μπορεί να είναι και στην τηλεόραση όχι απλώς πρώτο βιολί, αλλά μαέστρος μιας καλοκουρδισμένης ορχήστρας.